Η κυρία Δέσποινα, κάτοικος επί δεκαετίες στο σπίτι της στο Σαμπά, για πρώτη νύχτα στη ζωή της χθες, δεν άντεξε ούτε στο κρεβάτι της να ξαπλώσει από το φόβο. Ο χαρακτηρισμός του σπιτιού της ως επικίνδυνου για την παραμονή της, την κράτησε όπως λέει ξάγρυπνη και προβληματισμένη, που μετά από τόσα και τόσα χρόνια, προκειμένου να είναι ασφαλής, να πρέπει να μετακινηθεί στο σπίτι της κόρης της στο Ηράκλειο. Μαζεύω τα πράγματα, να διάσω τα δωμάτια, να έρθουν τα παιδιά να τα μεταφέρω σε άλλο σπίτι, γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ να μείνω μέσα. Και πώς κοιμήθηκατε τη νύχτα? Δεν κοιμήθηκα. Όλη τη νύχτα πήγαινα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, καθόμουν στην καρέκλα. Αλλά ευτυχώς δεν είχαν σεισμό απόψε, καλά περάσαμε. Δόξα σε ο Θεός. Ο προφήτης Ηλίας, που είναι μεγάλη χάρη του, να βοηθήσει τον κόσμο όλο και εμάς. Μέσα στα αυτοκίνητά τους βγάζουν όλη τη νύχτα δεκάδες κάτοικοι χωριών του Δήμου Μινωά Παιδιάδος. Οι επαναλαμβανόμενες δονήσεις και ο φόβος που έχει προκληθεί τους κρατάει ξύπνιους, προκειμένου να μπορούν άμεσα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε δόνηση απειλήσει την ασφάλειά τους. Στα αυτοκίνητα μέσα μένουν. Αυτό γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να κοιμηθεί κανένα σπίτι του. Μας ανησυχεί, γιατί κάθε 3-4 ώρες ντρουν και η δεξαμενή έγειρε εκεί ψηλή και θέλει οπωσδήποτε να την ρίξουν. Αλλιώς θα με πλακώσουμε να πούμε το σπίτι μου από κάτω. Σήμερα ήρθανε οι πραγματογνώμονες εδώ πέρα. Το πρώτο σπίτι που βλέπω και είναι με κίτρινο είναι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα έχουν δει ακόμα. Αλλά έχει αρκετά σπίτια με ζημιές. Κάλεσμα στην περιφέρεια Κρήτης να μεριμνήσει για την εξέβρεση χώρου φιλοξενίας οικογενειών που δεν μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους ή δεν έχουν την επιλογή να πάνε σε κάποιο άλλο συγγενικό σπίτι, έκανε ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης, που αποκάλυψε μιλώντας στην Κρήτη TV ότι μόνο την πρώτη μέρα των ελέγχων από τα κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών διαπιστώθηκαν 16 συνολικά σπίτια που πρέπει να εκκαινωθούν και 3 τα οποία δεν κατοικούνται αλλά πρέπει να κατεδαφιστούν. Τώρα περιμένω σήμερα την απάντηση της περιφέρειας με ποιο ξενοδοχείο και σε ποιο ξενοδοχείο τους στέλνουμε, γιατί θα κάνει μια προγραμματική σύμβαση περιφέρεια με κάποιο ξενοδοχείο που θα το βρει αυτή, για να μπορούσαμε να τους στέλνουμε εκεί. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ιεροί ναοί, όπως στην περιοχή του Αρχοντικού, που το καμπαναριό στο ενδεχόμενο μιας ακόμα δόνησης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταρρεύσει. Ήδη έχουν ενημερωθεί, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, οι ενορίες και όσοι ναοί εντοπίζουν προβλήματα θα πάψουν να υποδέχονται πιστούς. Στο καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα στο Αρχοντικό, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και σε ένα πολύ μικρό σεισμό μπορεί να πέσει. Το έχουμε περιφράξει αυτό και έχουμε απαγορεύσει να περνάνε οι άνθρωποι από εκεί. Σήμερα στο Μινωά Παιδιάδος πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με μηχανικούς του Υπουργείου και παρουσία μελών της Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Δηλώσαμε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί η βοήθεια το κλιμάκιο από το Υπουργείο Υποδομών, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε δικά μας στελέχη και ομάδες εργασίας για να καλύψουμε το σύνολο των κτηρίων. Περιμένουμε και το Σάββατο τους αρμόδιους από τον ΟΑΣΠ, ώστε να δούμε τα αμέσως απαραίτητα μέτρα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα είναι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί. Υπό το βάρος πάντως των δραματικών εξελίξεων και μετά από 5 συνεχόμενες ημέρες αγωνίας, αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά το τοπικό συντονιστικό όργανο του Δήμου Μινωά Παιδιάδος, εν ώψη του Σαββάτου, που το περιφερειακό συντονιστικό θα συνεδριάσει στο Αργαλοχώρι με την παρουσία του Προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμιου Λέκα.